Και ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Καρπέλης, παρακαλώ. Είναι εδώ. Α, ναι κύριε Ρίκρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Γιατί... Καλησπέρα σας. Λέγομαι Νίκος Καρπέλης, είμαι καθηγητής κοιτασματολογίας και στο αντικείμενο της έρευνας εντοπισμού ορεικτών πρώτων δηλών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δεν πήρα μέρος στην ομάδα που μελέτησε το έργο περιβαλλοντικά και δεν μου έχει ανατεθεί από την εταιρεία οποιαδήποτε έρευνα. Βρίσκομαι εδώ, κλήθηκα από την εταιρεία να παρευρεθώ και θα μείνω για αρκετές μέρες στα πλαίσια εργασίας που συνεχίζω να κάνω στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν για την τιμή που μου γίνεται να μου δώσετε το λίγο αυτό χρονικό διάστημα, να πω ορισμένα πράγματα σχετικά. Με ποια ιδιότητα? Την ιδιότητα που από το επάγγελμά μου έχω να ασχολούμαι με τον εντοπισμό ορεικτών πρώτων υλών, το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην εποχή μας να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της παγκόσμιας κοινωνίας. Αν αυτό το οποίο λένε ορισμένοι ιστορικοί ή φιλόσοφοι ισχύει, οι επόμενοι πόλεμοι δεν θα γίνονται για το νερό, αλλά θα γίνονται για τις ορεικτές πρώτες ύλες. Και η υπόγεια γίνεται μεταξύ μεγάλων χωρών σήμερα, χωρίς να υπάρχουν όπλα στη μέση. Άρα η ανάγκη για ορεικτές πρώτες ύλες δεν συζητούνται και είναι επιτακτικές. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σαν φιλοσοφία, θα πρέπει να πει κανείς ότι γιατί να εντοπίζονται όλα τα μεταλλεία σε συγκεκριμένες υποβαθμισμένες περιοχές του κόσμου και να μην διασπαρούν σε περιβαλλοντικά εξαιρετικά αναπτυγμένες ευαίσθητες κοινωνίες όπως είναι η Σουηδία, ο Καναδάς και τόσες άλλες χώρες στην Ευρώπη και στον λεγόμενο αναπτυγμένο οικονομικά χώρο, αλλά θα πρέπει να είναι στις μαύρες περιοχές του πλανήτη. Άρα, μεταλλευτική δραστηριότητα ναι, και κανείς δεν μπορεί να πει όχι, αλλά με έναν όρο περιβαλλοντικά αποδεκτό, να μην φύγεται το περιβάλλον, τον οποίο ο κάθε ένας λογικός πολίτης, υπεύθυνος πολίτης, όριμος πολίτης αποδέχεται. Άρα, ερχόμαστε, για να μην τρώμε το χρόνο, στο θέμα περιβαλλοντικά το συγκεκριμένο έργο είναι αποδεκτό. Με τι κριτήρια? Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, κανόνες, standards, οδηγίες οι οποίες έχουν προκύψει μετά από μελέτες επιστημόνων με συνεργασία τουλάχιστον για τη χώρα τη δική μας μεγάλων εργαστηρίων, μεγάλων ομάδων, εμπείρων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί πρότυπα, standards, έχουν υπάρξει οδηγίες τις οποίες ακολουθεί υποχρεωτικά η Ελλάδα, είτε μεταφράζοντας είτε μεταφέροντάς τις και προσαρμόζοντάς τις στα ελληνικά δεδομένα, και επομένως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα πλαίσια. Ερώτημα. Η μελέτη η οποία αυτή τη στιγμή έχει συνταχθεί πληρεί όλους αυτούς τους όρους? Εγώ δεν σας απαντήσω με ένα απλό ναι, διότι δεν είμαι ειδικός επί παντός επιστητού. Ο κάθε ένας πρέπει να απλώνει να απλώνεται επιστημονικά μέχρι εκεί που η εμπειρία του το επιτρέπει. Και πράγματι, έχοντας κάνει στη συγκεκριμένη περιοχή με χρηματοδοτήσεις, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό για να μην δημιουργηθούν ευκαιρίες για κακόβουλα σχόλια, με χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω ανοιχτών προσκλήσεων και όχι από το παράθυρο, χρηματοδοτήσει λοιπόν για εκπώνηση μελετών, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διδακτορική διατριβή μία συγκεκριμένη και αρχίζει μία δεύτερη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, με την εμπειρία αυτή, με την τριβή επί τόσα χρόνια εδώ, για τα αντικείμενα τα δικά μου μπορώ να σας πω δύο λέξεις. Το υλικό το οποίο θα εξοριχθεί στο λόφο του περάματος είναι επικίνδυνο αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, είναι από τα πλέον ακίνδυνα υλικά. Το οξυδωμένο τμήμα του κοιτάσματος, ορυκτολογικά και χημικά, είναι από τα πλέον ακίνδυνα υλικά. Αν σας αναφέρω ορυκτά δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αν σας δώσω νούμερα χημικών αναλύσεων δεν θα καταλάβετε. Είναι μόνο για τους ειδικούς. Μην σας τρώω το χρόνο. Το δεύτερο σκέλος. Το παίρνουμε το υλικό αυτό, το εξορίσουμε. Την ευθύνη, την περιβαλλοντική σε ό,τι αφορά την μέθοδο της εξόρυξης, την έχουν οι μηχανικοί. Και οι μηχανικοί θα κρίνουν αν είναι κατάλληλοι ή όχι. Εγώ μπορώ όμως να σας πω ότι έχοντας επισκεφθεί αντίστοιχα κοιτάσματα, όμοια, λες και έγιναν από το ίδιο καλούπι, σε άλλες περιοχές του κόσμου, και αντίστοιχες μονάδες εξόρυξης σε άλλες περιοχές του χώρου, του κόσμου, και παρακολουθώντας τα διεθνή περιοδικά, το τι γράφουνε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σας λέω ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί ακολουθούν αυτές τις διεθνείς προδιαγραφές όλοι. Το στάδιο της κατεργασίας. Δεν είμαι ειδικός να μπω μέσα στις λεπτομέρειες. Αλλά θα σταθώ σε ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά έχει γίνει και η σημαία. Και είναι λάθος τεράστιο να παραπληροφορείται η κοινωνία η τοπική, αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία, και επεκτείνεται και αλλού. Το θέμα του Κυανίου. Έχει γίνει ο παρίας των χημικών. Όταν είναι φυσικά επικίνδυνο, όταν χρησιμοποιείται με επικίνδυνους όρους, με επικίνδυνο τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται ασφαλή μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ξαναλέω, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, να μην τον εμπιστευτούμε πια ούτε και αυτόν, μέσω της Επιτροπής... Καλά. Μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος... Αφήστε παρακαλώ τον εισηγητή να τελειώσει. Μέσω κρίνεται της Επιτροπής αυτός, Περιβάλλοντος... Να κρεμίσουμε όλα παρακαλώ. Να μην μείνει τίποτα όρθιο. Όρθιο, να μην μείνει τίποτα. Οι Κύπροι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, διότι δεν χρησιμοποιούν και άνοιο, κύριε. Για τους Κυπρίους, δεν είπατε. Εντάξει. Τελειώνω. Συγγνώμη. Έχει λοιπόν φτιάξει έναν κώδικα, το Cyanide Code όπως λέγεται, ο οποίος κώδικας αφορά τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο μεταφοράς, τον τρόπο χρήσης, τον τελικό προορισμό, με περιβαλλοντικά ασφαλείς όρους. Αυτόν τον κώδικα ακολουθούν οι μεταλλευτικές εταιρείες και ο αριθμός των εταιρείων που μετέχουν μέσα, και όπως και η Eldorado έχει δεσμευθεί, δεσμεύονται για την ασφαλή χρήση του Κυανίου στη μεταλλευτική βιομηχανία. Για τη λίμνη των τελμάτων, ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο έγινε από την πρώτη μελέτη στην τελική μελέτη, με τη φιλτρόπρεσα που θα εγκατασταθεί, δεν θα υπάρχουν νερά. Επομένως θα υπάρχει ένα στερό υπόλοιπο με χαλμηλή υγρασία, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αστοχίες στη μελέτη, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα ταφεί με τον ίδιο τρόπο που θάβονται τα σκουπίδια σε χυτά. Επομένως, θα μείνει εκεί συνεχώς διαβίου και αν δεν υπάρξει ανθρωπογενής παρέμβαση ή δεν υπάρξει ένας κίνδυνος σαν αυτούς που ανέφεραν μη προβλέψιμος, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τον τόπο χωρίς έστω και αυτήν τη συγκεκριμένη ρανίδα ανάπτυξης, δυνατότητα ανάπτυξης? Πού θα πάμε, τι θα μείνει στον ελληνικό χώρο σαν ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες ώρες? Αυτά ήθελα, δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Με αυτή τη γνώση, αν θέλετε, και βάζοντας το χέρι στο Ευαγγέλιο, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να αποδεχθώ
αυτή την πρόταση που κάνει η εταιρεία, η οποία είναι μόνο προς όφελος του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.